Σε επίπεδο 4 έχει ανέλθει ο δείκτης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς με μέγιστο επίπεδο το 5. Τα μέτρα προστασίας και πρόληψης από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχουν αυξηθεί για το δάσος του Σέιξου. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες της πυροσβεστικής και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη πυρκαγιάς στο δάσος του Σέιξου, καθώς οι βορειοδυτικοί άνεμοι 6 μποφόρ που φυσούν ευνοούν κατά πολύ την πρόκλησή της. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε σήμερα απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στο τμήμα του περιαστικού δάσους Σέιξου, που περικλείεται από την περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, την επαρχιακή οδό Πεύκονας Βεστοχωρίου Εξοχής και την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Πανοράματος Χορτιάτη από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί της Τρίτης. Η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει από σήμερα τη νύχτα μέχρι και αύριο το πρωί, από τις 10 σήμερα το βράδυ μέχρι 6.30 αύριο το πρωί, έτσι ώστε σε περίπτωση που εκδηλωθεί κάποια πυρκαγιά μέσα στη νύχτα να μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια όλα τα οχήματα και οι υπηρεσίες που είναι εμπλεκόμενες, όπως είναι η πυροσβεστική, η αστυνομία, εθελοντικές ομάδες, πολιτική προστασία και τα μηχανήματα της περιφέρειας, όπως έχουμε εδώ πίσω μας, έτσι ώστε να πάμε στην κατάσταση της πυρκαγιάς. Στις επάλξεις βρίσκονται και εθελοντικές οργανώσεις που συμμετέχουν στην πυροπροστασία του περιαστικού δάσους. Είμαστε ενεργά άτομα γύρω στα 50. Έχουμε τον τομέα 16α, είναι ο τομέας ευθύνης μας. Χρησιμοποιούμε τα σύγχρονα μέσα, έχουμε ασυρμάτους, οι οποίοι αν χρειαστεί σε κάθε περίπτωση επικοινωνούμε με το κέντρο της πυροσβεστικής. Απλώς είμαστε επικουρικά για να βοηθήσουμε την πυροσβεστική σε ό,τι χρειαστεί. Όσοι οδηγοί βρεθούν στο δάσος κατά τις ώρες απαγόρευσης θα απομακρύνονται από τα περιπολικά, ενώ θα γίνεται καταγραφή των πινακίδων κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που κινούνται στο δάσος.